Πάμε να δούμε τι λέει ο Αλέξης Κούγιας. Καταρχήν να πούμε, Φίλιππα, ότι εντός της ημέρας αναμένουμε την απόφαση για την προφυλάξη ή την επιβολή περιοριστικών όρων του αστυνομικού. Αυτό και περιμένουμε και... για να γίνει σήμερα το έλα να δεις στους καταβλισμούς και για να υπάρχουν αντιδράσεις. Περιμένουμε λοιπόν να δούνε. Εάν αφαιθεί ελεύθερος ο αστυνομικός, άσχετα για το τι θα πει δικαιοσύνη, αν το αιτιολογήσει, οι ομάδες Ρωμάιν είναι έτοιμες για να ξεσηκωθούν με τα όπλα στα χέρια. Και εδώ τώρα δεν ξέρω εάν η δικαιοσύνη θα αποφασίσει με ποιο τρόπο την προφυλάκηση. Με ποιο σκεπτικό θα πάρει την έτσι, απόφαση. Θα τον προφυλακίσει επειδή θα πρέπει να είναι προφυλακισμένος. Ή, θα τον προφυλακίσει, έτσι, ή θα τον προφυλακίσει για να μην γίνει άλλο κακό. Και να πούμε τώρα σε αυτό που είπες, ότι ο Αλέξης Κούγιας είπε ότι ο εντολέας του ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα υπέρ τρίτου και πυροβόλησε χαμηλά γιατί κινδύνευε η ζωή των συναδέλφων του. Μάλιστα είπε ότι το πιστόλι του είχε 13 σφαίρες, έριξε μόνο 2. Κάτι που δείχνει ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και να πυροβολήσει για να το ακούσουμε. Παιδί. Μετά και τα σήμερα, γιατί λέει η προσοχία των 5 ημερών. Άρα σήμερα με πρόταση του εισαγγελέα κύριε Κούγια την προφυλάκησή του. Και εδώ συνέβη κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Τουλάχιστον εγώ σε αυτή τη σχεδόν 50 καριέρα μου δεν έχω δει τέτοια εξέλιξη οικονομική. Γιατί όταν το λέει. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ εισαγγελέως και ανακριτού, η υπόθεση εισάγεται προς κρίση το τριμελές συμβούλιο. Είμαι λιδικών της του κλιμενιδικίου που ευρέπει στον τόπο του εγκλήματος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υποχρεωτικά προτείνει ο εισαγγελέας, αλλά αποφασίζει κυριαρχικά το Συμβούλιο. Την υπόθεση αυτή δεν γνωρίζω γιατί. Αυτός που προέτεινε, λογικά δεν θα έπρεπε να είναι τρίτος εισαγγελέας. Να πει δηλαδή ότι η γνώμη του συναδέλφου που είναι σωστή, τον νομοδότησε σωστά, έχει λάθος ανακριτή. Ξέρετε, γνωρίζετε ποιος εισαγγελέας νομοδότησε. Ο ίδιος ο εισαγγελέας. Για ούτως ή άλλως όμως. Αυτό που συνέβαινε, θα συνέβαινε αν υπήρχε ένας εισαγγελέας σε ένα μικρό ποιμένο ηλικίο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει τουλάχιστον 50 εισαγγελείς. Για ποιο λόγο ο ίδιος εισαγγελέας που διαφώνησε τον κύριο ανακριτή, ο ίδιος υποστηρίζει την άποψή του. Όταν διαφωνεί ένας εισαγγελέας με έναν ανακριτή, ναι. Επιλαμβάνεται το Συμβούλιο. Μάλιστα. Εντός 5 ημερών. Ναι. Για να λύσει τη διαφωνία, είτε υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Θα έπρεπε να προτείνει λοιπόν ένας εισαγγελέας άλλος. Και να πει ο συνάδελφός μου έχει δίκιο. Ή ο συνάδελφός μου έχει άδικο. Δεν συμβαίνει. Εδώ ο εισαγγελέας που πρότεινε προς το Συμβούλιο είναι ο ίδιος που διαφώνησε. Από την αρχή και χωρίς τη δική μου παρουσία, χωρίς δικηγόρο, ο αστυνομικός περιέγραψε τα περιστατικά και ουσιαστικά περιέγραψε συνθήκες νομίμου άμυνας υπέρ τρίτου, δηλαδή πυροβόλησε χαμηλά γιατί κινδύνευε η ζωή των δύο συναδέλφων του Ιφτάλη με το Σκέφα, οι οποίοι εδέχονται ποινές. Δυστυχώς το παιδί έφυγε από τη ζωή, αλλά εφόσον ζούσε θα αντιμετώπιζε την κατηγορία του, την οποία του απέδωσε ο εισαγγελέας που άσκησε την ποινική δίωξη, την ποινική δίωξη που άσκησε ο ίδιος εισαγγελέας. Δηλαδή, εκτός από τον εντολέα μου, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον το αδίκημα της αυτοκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, γιατί θα αλλάξει την κατηγορία. Προηγουμένως αντιμετώπιζε το αδίκημα της απόπειρας αυτοκτονίας. Ναι, τώρα θα γίνει ήταν ζωή το παιδί. Τώρα ανθρωποκτονία. Θα γίνει έτσι. Τώρα είναι ανθρωποκτονία. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι το ίδιο αδίκημα και είναι και οι ίδιες. Απλά, κύριε Κούγια. Ο εισαγγελέας που πήρε τη δικογραφία, μελετώντας τη, άσκησε ποινική δίωξη στο θύμα που ήταν η εξής. Δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας εκποθέσεως εις βάρος των δύο αστυνομικών της μιας μοτοσυκλέτας. Ναι. Αυτούς προσπαθούσε να εμβολήσει τρεις φορές. Αυτό είναι κακούργημα. Τιμωρείται από 5 έως 15 χρόνια. Μάλιστα. Γιατί κάθε περίπτωση ανθρωποκτονίας. Επίσης το αδίκημα το οδηγούσε της κλοπής. Το πλημέλημα που είναι πλημέλημα. Άρα λέτε λοιπόν ότι ο εντολέας σας ενήργησε σε άμυνα προφανώς, έτσι. Άρα λέτε ότι ο εντολέας σας ενήργησε σε άμυνα προφανώς. Όχι σε προσωπική ένιωσε ότι του κινδυνεύει άμυνα. Η ζωή
των συναδέλφων του και γι' αυτό κιόλας τράβηξε το όπλο. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Εντός είστε προσωπική του άμυνα, γιατί ο ίδιος βρισκόταν 10 μέτρα μακριά. Ναι, για τους συναδέλφους του, για να προστατεύσει τη ζωή του συναδέλφου. Όμως, από τα αντικειμενικά στοιχεία προέκυψε ότι ο εντολέας μου δεν ήθελε να πυροβολήσει το παιδί. Γιατί είχε ένα περίστροφο το οποίο είχε 13 σφαίρες μέσα. Έριξε μόνο 2 σφαίρες. Ενώ το μπορούσε να ρίξει όλες τις σφαίρες του περιστρόφου. Ο χειρισμός του είπαν ότι στο σημείο δυστυχώς που εγώ πυροβόλησα χαμηλά υπάρχουν σαμαράκια και οι ράγες του τρένου. Αναπήδησε με το σκέτα έστω 10 πόντους να πήγε πιο ψηλά. Αυτά λοιπόν λέει ο Αλέξης Κούγιας και μένουμε εδώ πέρα. Να δούμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Θα προφυλακιστεί ο αστυνομικός ή όχι. Πάντως οι Έλληνες αστυνομικοί είναι στο πλευρό του συναδέλφου του, οι οποίοι λένε ότι δεν το έκανε επίτηδες. Ήθελε να προστατευτεί η ομάδα η οποία ήταν μαζί των αστυνομικών, γιατί θεώρησε ότι κινδυνεύουν. Θα δούμε όμως τώρα τι θα γίνει, αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο αστυνομικός.